Λοιπόν, όμως στη γραμμή τώρα έχουμε το φίλο, συνάδελφο, συναγωνιστή και συνοδοιπόρο, το Σταύρο Καζαντζόγλου, ο οποίος... Γεια σου, Σταύρο. Ο οποίος θα μας πει αν όντως ο κουμπάρος του, ο Τσίλης, είναι στη Φιλαδέλφια και έχει αναλάβει και τις εργασίες για το κεφάλι του δικέφαλου ΕΤΟΥ. Δεν ξέρω, κάθε μέρα εκεί είναι στη Φιλαδέλφια ο πολιτός μας. Σήμερα θα πρέπει να έχει φροντίσει κάτι άλλο, να έχει αφήσει τη Φιλαδέλφια για πιο δροσερές περιοχές. Α, κάνει και τέτοια, ε. Πρέπει να κάνει και τέτοια. Παίρνει και ρεπό, κάνει και τέτοια. Έτσι είπα και εγώ να τον ξεκουράσουμε σήμερα. Γι' αυτό να είμαστε εδώ πέρα παρεούλα. Πάντως όλη η ιστορία αυτή με τον Ατσάλινα ΕΤΟΥ που θα στηθεί μπροστά από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και είναι νομίζω όντως ένα πολύ εντυπωσιακό project, ένα πολύ όμορφο έργο. Και όσα το ακολούθησαν, δηλαδή αυτός ο κόσμος ο οποίος συνέρεε κατά δεκάδες απλά και μόνο βλέποντας ένα φορτηγό να ξεφορτώνει αντικείμενα, αποτυπώνει με πολύ εύλογο τρόπο ποια είναι η κάψα του κόσμου της ΑΕΚ για να δει κάτι πραγματικά σπουδαίο από την ομάδα του και κυρίως για αυτό που λέγεται γήπεδο ΑΕΚ, που είναι πραγματικά μια υπόθεση η οποία ξεπερνά τα πάντα και τις αγωνιστικές αποτυχίες και όλα όσα έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και αποτελεί όραμα και σημείο αναφοράς για το μέλλον. Λοιπόν, μιας και θέλεις να ξεκινήσεις τώρα από αυτό, εγώ θα πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, προφανώς η κάψα είναι τεράστια, γιατί μιλάμε για δύο δεκαετίες σχεδόν, 19 ολόκληρα χρόνια, μακριά από το σπίτι του, έτσι, για τον κόσμο. Επομένως, δεν το συζητάμε για την κάψα. Παρ' όλα αυτά, την κάψα για την ομάδα, νομίζω, Σταύρο, ότι οι ΑΕΚτζήδες την έχουν αποδείξει σε όλα τα δύσκολα χρόνια. Έτσι, δηλαδή και στη ΓΑΜΑ Εθνική που βλέπαμε με τη Θύελλα και με την Τριγλία και δεν ξέρω, ότι μπορεί μέχρι 25 και 30 χιλιάδες κόσμο. Σωστά. Και με τα διαρκεία τόσα χρόνια και φέτος ήταν ίδια με το Ολυμπιακού, με μια ομάδα την οποία την έβλεπες και πόναγαν τα μάτια σου και η ψυχή σου. Ακόμα και όσα συνέβησαν φέτος στο φινάλε, με τις διαμαρτυρίες, με τα υβριστικά συνθήματα που προφανώς δεν είναι να τα πενεύεσαι ή για να τα συζητάς, αλλά εξέφραζαν μία οργή του κόσμου της ΑΕΚ για αυτό το οποίο έβλεπε και όχι ένα χρόνο, αλλά 4 χρόνια κατά κύλα. Είναι πολύ νομίζω νοπό το τι έχει συμβεί στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, σε πολύ λιγότερες, σε πολύ καλύτερες καταστάσεις από αυτές που βιώνει η ΑΕΚ. Υπήρξαν πιο ακραία πράγματα. Εδώ είναι πολύ ευχάριστο ότι έχουμε αποφύγει οποιαδήποτε ένταση η οποία... Θα έφερε και μια τιμωρία για την ομάδα, να το πούμε έτσι. Ναι, και γενικά θα μπορούσε να ξεφύγει η κατάσταση. Στο παρελθόν, όσοι έχουμε ζήσει και καταστάσεις εκεί, ειδικά στα 80s και στα 90s, ξέρουμε ότι τα λαϊκά δικαστήρια συνήθως είχαν και πολύ ακραίες καταστάσεις και που έφτανε το πράγμα. Τώρα φαίνεται εδώ ότι εκφράστηκε μια αργή. Για να προχωρήσουμε και παραπέρα, γιατί όπως λες ο κόσμος δεν έχει και μεγάλο νόημα, ο κόσμος αποτελέσματα περιμένει. Νομίζω πως την αφουγκράστηκε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Είχε ούτως ή άλλως αποφασίσει να προχωρήσει σημαντικές αλλαγές. Και ήδη βλέπουμε, το καταγράφεις και εσύ μέσα από τα ποδοσφαιρικά της ώρας, βλέπουμε μια νέα ΑΕΚ επί της ουσίας. Σε στελεχειακό δυναμικό σε πρώτη φάση, στο Μαρούσι και στα Σπάτα, όπου υπάρχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα και νομίζω πως όσο περνά το καλοκαίρι και όσο φτάνουμε και στην προετοιμασία που λογικά θα γίνει στα μέσα του Ιούλη, θα βλέπουμε πολύ μεγάλες ριζοσπαστικές αλλαγές και σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό. Εγώ αυτό, Σταύρο, στο οποίο έχω σταθεί τις τελευταίες μέρες στην ώρα αλλά και στο σχολείο μου στο ένωση.gr, είναι ότι βλέπουμε μια διαφορετική νοοτροπία, μια αλλαγή στάσης από την ΑΕΚ και στα μεταγραφικά ζητήματα. Θα μου πεις ακόμα δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Αν δεν μου το πεις εσύ, θα το πει κάποιος άλλος. Ναι, αλλά βλέπεις ότι πρώτα παίρνει τα στελέχη. Δηλαδή, με τον Αλμέιδα, το νέο προπονητή έχει ανοίξει την αγορά της Λατινικής Αμερικής και ήδη έχουμε ονόματα όπως του Πινέδα που επιβεβαιώνονται από την ΑΕΚ. Με τον Κουχάρσκι ανοίγει η αγορά της Κεντρικής Ευρώπης με επίκεντρο την Πολωνία και ήδη και εκεί έχουμε κάποια ονόματα. Με τον Μπρούνο Άλβες που ακόμα δεν ξέρουμε, εκτός αν το ξέρεις εσύ, τι ακριβώς πόστο θα έχει στην ΠΑΕ, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Μπρούνο Άλβες θα προσθεθεί στο οργανόγραμμα, ανοίγει και η αγορά της Ιβυρικής. Θα δούμε και στο ρεπορτάζ τι γίνεται με τον Γκούντιονσεν, που και εκεί υπάρχει μια επικοινωνία για τη σκανδιναβική αγορά που έχει φέρει κατά καιρούς παίκτες τίμιους η ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπεις ότι απλώνει δίχτυα παντού πραγματικά με τα στελέχη που φέρνει και επανδρώνει έτσι το οργανόγραμμα και αυτό μόνο σε καλό μπορεί να της βγει, λέω εγώ.
Εντάξει, είναι και μία ανάγκη έτσι κι αλλιώς πάνω, γιατί βλέπεις ότι πολλές φορές εγκλωβίστηκε σε κάποιες καταστάσεις, σε επιλογές είτε που τις ήξερε θεωρητικά καλύτερα από την ελληνική αγορά, όχι απαραίτητα Έλληνες προσφέρειστες, από την ελληνική αγορά, είτε πήγε σε κάτι πολύ εξωτικά και περίεργα πράγματα τύπου Χνίδη, τύπου Ντατσέγκο που έκλεψε όλος ο κόσμος. Προφανώς όλα όσα έχουν συμβεί δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία, και αυτό το λέω γιατί αναμφίβολα είναι πολλά νέα πρόσωπα, πολλές νέες και διαφορετικές φιλοσοφίες που θα πρέπει να συγκλίνουν και θα πρέπει να αποδώσουν πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Είναι δεδομένο επίσης ότι η ΑΕΚ θα κρυφθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον θα μπορέσει ο Αλμέιδα με τον Μπουχάρεστη να συνεργαστεί καλά, και οι παίκτες που θα έρθουν, ακόμα και αν δεν είναι οι πρώτες επιλογές του Αλμέιδα, να ταιριάξουν και να υπάρχει ένα. Να βλέπεις την ΑΕΚ και να καταλαβαίνεις ότι είναι η ΑΕΚ, ότι παίζει κάτι. Γιατί αυτό που βλέπουμε εδώ και χρόνια είναι άρτσιμπούρτσι και λουλάς. Δεν υπάρχει καμία φιλοσοφία μέσα στο παιχνίδι της ομάδας. Και οι παίκτες, παίρνει παίκτες που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνδεθούν, και γι' αυτό. Και εκτός αυτού, και κάτι άλλο που το έχεις επισημάνει εσύ στο Ένωση πολλές φορές, ότι στη ζωή της ΑΕΚ πρέπει να μπει και η νοοτροπία του να αρχίσει να πουλάει. Έτσι, ο Κουχάρσκι έχει κάνει πωλήσεις στη Λέγκια, top πωλήσεις, και νομίζω είναι και αυτός ένας λόγος που τον επέλεξε ο Μελισανίδης για την ΑΕΚ. Συμφωνώ. Η ΑΕΚ χρειάζεται, αυτή τη στιγμή υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια δεκάδα τουλάχιστον, διψήφιος αριθμός ποδοσφαιριστών. Αν βάλουμε και αυτούς που μπορούν να φέρουν και λεφτά, πάμε σε πολλούς, πολύ περισσότερους, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στην ΑΕΚ, στην σπάτα. Η ΑΕΚ όμως έχει περάσει ήδη μια χρονιά στην οποία μπήκε μέσα ως εταιρεία. Και γι' αυτό χρειάστηκε να γίνει αύξηση με το κεφαλαίο από το Μελισανίδη 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια χρονιά που, επειδή τα έκαναν χάλια στο αγωνιστικό, δεν θα έχει κάτι προσδοκία της Ευρώπης και πέραν του πρεστής και των εσόδων. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να πληρώσει υπεραξίες για κάποιους ποδοσφαιριστές. Για τον Πινέδα, παράδειγμα, χάρη που και σήμερα έχει ώρα από το σέλιδο και υπάρχει και φιγουράρι και στο Ένωση ψηλά στο ρεπορτάζ. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον, αλλά πώς να πάρεις αρχές Ιούνιου να ποδοσφαιριστεί τον οποίο η Θέλτα κοστολογεί 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Κοντά δεν είναι εύκολο. Ναι. Γι' αυτό και έτσι, εκεί πέρα μιλάμε για να ξεκαθαρίζουμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι η ΑΕΚ θα μπει στο κόλπο άμα γίνει κουβέντα για δανεισμό. Έτσι όσον αφορά για δανεισμό. Αλλά αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας ότι η Θέλτα δεν έχει καμία πρεμούρα να πάει Ιούνιο μήνα να δανείσει ένα ποδοσφαιριστή από τον οποίο μπορεί να έχει λίγες. Μία ή κάποιες πιθανότητες σε βάση περιπτώσει να αποκτήσει λεφτά, αν δεν τις κάνει. Σωστά. Τώρα υπάρχει βέβαια στο ΣΥΝ αυτό η επιθυμία του παίχτη να έρθει στην ΑΕΚ, να συνεργαστεί ξανά με τον Αλμέιδα. Υπάρχει το πρεσάρισμα που γίνεται. Ξέρουμε ότι μπορούν να υπάρξουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες θα ευνοήσουν την ΑΕΚ. Αλλά προφανέστατα επίσης χρειάζεται να γίνουν πολλές κινήσεις. Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση σε αυτό και θα επανέλθουμε για να βλέπουμε παράλληλα και κάποια μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για μένα και για τον Σταύρο. Ο Διονύσης λέει: «Έρε και να κλείσει ΑΕΚ τον Ελεραμπή, θα είναι η δεύτερη αρπαγή του αιώνα μετά του Ριβάλντο. Αυτός με τον Ερόχο θα κάνανε, λέει, την κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα». Το αναφέρει. Δεν το πιστεύω. Καλά, ούτε εγώ το πιστεύω. Σενάριο, ναι. Ο σενάριο δεν υπάρχει. Ναι. Το λέει ο άνθρωπος επειδή δεν έχει ακόμα ανανεώσει ο Ελεραμπή. Θα ήταν. Κοιτάξτε, για τον Ελεραμπή δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Μιλάμε για παίκτη τόπο επίπεδο για το ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Στα λεφτά που παίζει δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να ούτε καν να ανοίξει να κάνει. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: «Ο Αλμέιδα θα έτριψε στα χέρια του βλέποντας την εικόνα του Τζαβέλα που ήταν πάλι προβληματική και αποτύχει, δεν αποβλήθηκε. Θέλουμε δύο πολύ καλά στόπερ». Εγώ συμφωνώ με τον Άγγελο ότι θέλει η ΑΕΚ δύο πολύ καλά στόπερ, όταν λέμε δύο βασικά στόπερ, έτσι, ξεκάθαρα. Με δεδομένο ότι ο Βράνιες θα βρει έναν τρόπο η ΑΕΚ να αποδεσμευτεί. Για να το δω αυτόν τον τρόπο. Ναι, δύσκολος ο τρόπος. Είπαμε, καμιά δεκαριά παίχτες. Σωστά το είπες. Για να δω λοιπόν τι θα γίνει το Βράνιες. Ο Τζαβέλας δεν μπορεί να είναι βασικός. Ο Μίτογλου δεν μπορεί να είναι βασικός. Να δω τι θα γίνει με το Λάτσι. Βέβαια. Άρα λοιπόν ο μόνος. Όπως και να έχει όμως αυτό που δεν αλλάζει, φίλε, είναι ότι θέλεις δύο στόπερ βασικούς. Τουλάχιστον. Εγώ κατά τη γνώμη μου θέλεις 3 με 4 στόπερ. Αλλά σίγουρα θέλεις δύο βασικούς. Δύο δασίλευμα που ψάχτηκαν πέρσι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε. Καλά, ο Διονύσης τώρα ηρωνεύεται λίγο την Εθνική. Δεν χρειάζονται αυτά τώρα, ρε Διονύση μου. Ο Παύλος, η χρονιά που έρχεται για την ΑΕΚ
Άντε πάλι. Είναι προσαρμογής, λέει, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και λόγω του γηπέδου. Θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να συνηθίσουν οι παίκτες στην Αγία Σοφιά, ειδικά αυτοί που παίζανε 2 και 3 χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν ενστερνίζομαι το μήνυμά σου, Παύλο μου, καθόλου να σου πω την αλήθεια. Τι σημαίνει προσαρμογής, τι σημαίνει να συνηθίσουν το γήπεδο? Καταρχήν, αν υπάρχει θέμα προσαρμογής και χαμήλωσης του πύχη, χαμηλώματος του πύχη, υπάρχει δίκη στη ΣΑΕ για να το ορίσει. Κάποια στιγμή θα μιλήσει ο Μελισανίδης, θα εκφραστεί δημόσια η θέση της ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ πει ότι φέτος ο στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα, αλλά είναι να φτιάξουμε ομάδα. Που δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να υποθεί κάτι τέτοιο τη χρονιά που μπαίνει στην Αγία Σοφιά. Δηλαδή, όταν έχει το γήπεδό σου που το περιμένει 2 δεκαετίες, όταν έχει ισχυρή διοίκηση, έτσι, και δεν έχει το Δημητρέλο, όταν έχει δεδομένο το γήπεδο sold out όλη τη χρονιά. Δεν καταλαβαίνω. Ο στόχος έρχεται αυτόματα. Ούτως ή άλλως στην ΑΕΚ έρχεται αυτόματα ο στόχος, αλλά πόσο μάλλον όταν έχεις όλα τα εχέγγυα. Έτσι. Άρα τι να συζητάμε. Λοιπόν, χαιρετισμού στον Τασούλη που στέλνει το μήνυμά του και πίνει και τη φεραπαιδιά του. Τασούλη Σαϊκάρα και Τρόμερ Πατήσια κτλ. Στην Ακρόπολη είναι. Να είναι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, φίλε. Λοιπόν, πάμε λίγο να μου πεις τώρα τι άλλο μεταγραφικό. Πιστεύεις και μετά να κάνουμε και ένα σχόλιο για όλες αυτές τις αλλαγές που έγιναν στο στελεχειακό δυναμικό της ομάδας. Δεν ξέρω. Τώρα η είδηση που έχω να σου πω, η τελευταία, είναι ότι για τον Μπάρκα, ο οποίος είναι για φευγάτος από τη Celtic, υπάρχει ενδιαφέρον της Ουτρέχτης για την αγορά του. Μάλιστα. Είναι μια περίπτωση που νομίζω η ΑΕΚ θα τον ήθελε τον Μπάρκα, αλλά προφανώς όχι να τον αγοράσει. Ίσως να παίξει ένα σενάριο δανεισμού και εκεί. Ή αν οι Σκοτσέζοι κάναν κανένα απονεμμένο και τον άφηναν ελεύθερο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος αρέσει δεδομένα στην ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να κινηθεί και για τερματοφύλακα, διότι έχουμε τη σταθερά που λέγεται Στάνκοβιτς. Ξέρουμε ότι ο Χατζημανουήλ θα προωθηθεί και θα είναι τρίτη επιλογή. Αλλά για δεύτερος ο Τσιντότας, νομίζω πως και εκείνος και η ΑΕΚ θέλει να προχωρήσουν παρακάτω, να ψάξει να βρει το παιδί μια άλλη ομάδα ή να βρεθεί μια άλλη ομάδα και γενικά να μπορέσει να προχωρήσει. Και νομίζω. Για τον Αθανασιάδη, αν το δίλημα είναι μια πολύ καλή πρόταση να μείνει στο ρόστερ, θα προτιμήσουν την πολύ καλή πρόταση. Δεν θα απέκλεια πάντως να μείνει ο Αθανασιάδης στο ρόστερ. Θεωρώ όμως πολύ πιθανό η ΑΕΚ να χρειαστεί δεύτερο τερματοφύλακα μετά τον Στάνκοβιτς. Μια περίπτωση που εξετάστηκε το προηγούμενο διάστημα ήταν ο Λοντίγκιν, ο οποίος πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ τώρα βέβαια να σου πω την αλήθεια, για ποιο λόγο η ΑΕΚ να προτιμήσει την πρόταση από το να κρατήσει τον Αθανασιάδη. Δηλαδή, ο Αθανασιάδης με μια κανονική άμυνα και όχι αυτό το σκορποχώρι που υπήρχε και πέρυσι, όχι μόνο φέτος στην ΑΕΚ, και πέρυσι, έδειξε ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Το απέδειξε. Μπορεί να φέτος. Θέλει και αυτός πάνω. Είναι, πρέπει να μετρήσουμε και ότι θέλει ο παίχτης. Αλλά οπωσδήποτε. Μπορεί οπωσδήποτε. Ο παίχτης να θέλει ότι θα θέλει να πάει έξω, θα θέλει να είναι κάπου που θα είναι βασικός. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Την επιθυμία του Αθανασιάδη δεν την ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Το φανταζόμαστε. Το Αθανασιάδη έφτασε στην εθνική ομάδα. Είναι στο ρόλο τη εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν θα τον χάλαγε να είναι στην ΑΕΚ πάντως που μπαίνει σε μια άλλη ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Αθανασιάδης έχει προτεραιότητα να συνεχίσει στο εξωτερικό και νομίζω ότι αν η ΑΕΚ μπορεί να αποκομίσει από αυτή την υπόθεση μια καλή συμφωνία άνω των 1,5 εκατομμυρίων, θα την προτιμήσει για να βρει μετά κάποια άλλη επιλογή. Και για τον Μπάρκα που ρωτάει ο Κώστας, να πούμε ότι όχι, δεν τον αφήνει ελεύθερο η Celtic, έτσι. Είπα, αν τον αφήσει ελεύθερο, θα ήταν ευχής έργων, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε καμία ένδειξη τέτοια αυτή τη στιγμή. Το αντίθετο. Είναι ένα θέμα πάντως αυτό του τερματοφύλακα. Εγώ θέλω να το επισημάνω. Γιατί μπορεί ο Στάνκοβιτς πλέον να λέει ναι, εγώ να μείνω, να κάνω, να δείξω. Αλλά είδαμε μια δύσκολη χρονιά με τον Στάνκοβιτς, έτσι. Έλειψε πολλές φορές. Νομίζω ότι και κάποιες εξ αυτών και ο ίδιος λίγο φοβόταν να αγωνιστεί. Δηλαδή δεν μου δείχνει ότι είναι ο τερματοφύλακας ότι εγώ θα πάρω τη φανέλα του βασικού και τέλος. Ναι, η προσέγγιση που είχε η ΑΕΚ με τους παίκτες ήταν κακή όλη τη χρονιά, μην το συζητάμε τώρα παραπάνω. Είναι δεδομένο ότι πολλοί παίκτες και ο Στάνκοβιτς ήταν μέσα από αυτούς, αλλά και ο Λεταλέκ και άλλοι, θεωρούσαν ως ένα σημείο ότι είναι πάνω από την ομάδα και αυτό στήχησε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Άμραμπατ ήδη προσθέθηκε ξεκάθαρα στη λίστα αυτών που είναι προς αποχώρηση. Και για τον Άμραμπατ να πω ότι έχω γράψει ένα σχόλιο στην αυριανή ώρα, το έχω στείλει από τώρα, με την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι κακώς γίνεται ακόμα κουβέντα για τον Άμραμπατ. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει ο Άμραμπατ για την Ένωση. Να πω ότι αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Δηλαδή δεν βλέπω το λόγο να πεις ότι μέσα στη σεζόν
δεν μπορούσε η ΑΕΚ και ήθελε να κρύψει κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Θυμίζω ότι έκανε δηλώσεις δημόσια ο Άμραμπατ που λέει ότι θέλει να φύγει, έτσι. Ωραία, εκείνη τη στιγμή ήταν ένα θέμα. Αλλά τώρα πλέον που λες ότι αλλάζουμε μυαλά και νοοτροπία, σε ένα παιδί που για τον ΑΒ άλλαξε το πράγμα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έχει ένα δεδομένο ότι ένα παίκτη δεν θέλει να μείνει στην ομάδα. Για λόγου που εγώ σου λέω έχει δίκιο. Έτσι, έχει οικογενειακό πρόβλημα. Απολύτως σεβαστό. Αλλά το δεδομένο ότι δεν θέλει να μείνει στην ομάδα. Τότε εσύ δεν πρέπει να θέλει 10, ρε φίλε. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, και να το τελειώνει. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Η ΑΕΚ θέλει 8 με 10 βασικού από τέρμα μέχρι επίθεση και ξεκαθάρισμα στο υπάρχον ρόστερ. Νομίζω ότι το είπαμε και ότι το ξέρουν και στην ΑΕΚ. Και ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις, Σταύρο μου, να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, στα μεταγραφικά χρειάζεται υπομονή. Είναι προφανές ότι κάποιες επιλογές που είχε δώσει ο Αλμέιδα, όπως ο Πινέδα, όπως ο Βουάνγκ, έχουν πάει λίγο σε στάση αναμονή, σε ένα παιχνίδι αναμονή για το πώς θα γίνει και πότε μπορεί να γίνει. Προφανώς ενεργοποιεί κάποιες επιλογές και κάποια ατζέντα που έχει ο Κουχάρσκι, ο οποίος έρχεται έτοιμος από τη Λέγη, γιατί δουλεύει επί χρόνια. Σε υψηλό επίπεδο. Θα δούμε από εκεί τώρα τι μπορεί να προκύψει. Ωραία. Και να προσθέσουμε, αφού νομίζω ότι συμφωνούμε και το έχουμε ξεκαθαρίσει και μέσα στην εβδομάδα στο ρεπορτάζ, ότι ο Άλβες θα έρθει στην ΑΕΚ και θα έχει πόστο στο νέο οργανόγραμμα. Μήπως έχεις κάτι νεότερο από το μέτωπο Γκούντιονσεν? Δεν ξέρω αν τελικά θα προχωρήσει με τον Γκούντιονσεν, από την αλήθεια. Γιατί βλέπω ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα. Ενδεχομένως ο Άλβες ήταν ο τελευταίος ο οποίος θα πιστευτεί στον κρίκο της αλυσίδας, στο οργανόγραμμα που θα κάποια στιγμή θα τελειώσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Σε πρώτη φάση, όπως βλέπεις, καλύφθηκαν, όπως βλέπουν όλοι, καλύφθηκαν οι βασικές θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στον αέρα αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης Κονέ, ο οποίος πρέπει να πάρει κάποιο ρόλο, γιατί τη θέση του την έχει αυτή τη στιγμή ο Κουχάρσκι. Πρέπει να δούμε και να δούμε με ηρεμία και με χρόνο τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αλλά και πολύ μεγάλο ρίσκο όλο αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Είναι θετικό νομίζω ότι για πρώτη φορά βγήκε από το κουτί, βγήκε από την ασφάλεια των πρώην παικτών της ΑΕΚ, που το καταλάβαινα για ποιο λόγο προτιμούνταν, αλλά δεν είναι πάντα και οδηγός επιτυχίας. Ειδικά στην ΑΕΚ δεν δούλεψε και πάρα πολύ καλά. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άφαρτος. Γενικά είναι άφαρτοι όλοι και δεν έχουν σχέση με την ΑΕΚ και ειδικά με την πρώτη εκτοπέτη. Ας ελπίσουμε πως όλα όσα θα κάνουν θα βγουν και στην πράξη και θα είναι αποδοτικά. Ωραία. Οι φίλοι της ΑΕΚ που μας ακούνε μπορούν να βλέπουν και στο ένωση.gr κάθε ώρα και κάθε στιγμή την ανανέωση στο ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν στην Ένωση, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Επειδή εσύ ασχολείσαι τώρα με πολλά πράγματα πλην του αθλητικού, δεν ξέρω αν θες να κάνεις και ένα σχόλιο για το χωρισμό Πικέ Σακύρα πριν μας αφήσεις. Αγωνία για τη Σακύρα. Αγωνία για τη Σακύρα. Εντάξει. Ρίξε δίχτυα, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, άντε, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.